Allô, allô, bonjour, 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 mes amis. Je suis Paré et je suis un passe-partout. Aujourd'hui, nous playons une game that is très bien, très bien. Καλώς ορίσατε στο Passepartout, κυρίες και κύριοι. Αλλαγή καριέρας εδώ με Cyber και σήμερα είπε να γίνει λίγο ζωγράφος. Το Passepartout είναι ένα παιχνίδι κατά το οποίο εσείς είστε ένα ζωγράφος, ζωγραφίζετε πράγματα και τα πουλάτε στο ευρύτερο κοινό προσπαθώντας να make a living out of it. Έχω εδώ πέρα graphic tablet, επειδή φυσικά είμαστε professionals. Έχω εδώ πέρα το μαγικό μου στυλό, επειδή πάμε να κάνουμε some quality drawings right here. Και πρώτο ξεκινήσω, θα βγάλω αυτά τα ηλίθια γυαλιά, επειδή δεν βλέπω τίποτα με αυτά. Μαλάκα. Μαλάκα. Πάμε να κάνουμε ένα new career λοιπόν, για να ξεκινήσουμε μαζί την περιπέτεια στο μαγικό κόσμο των ζωγράφων. Εννομώ, δεν είμαι Έλληνας, είμαι παγλόν φρανσέζ, je suis, je m'appelle Paris, oh le gras, ansassier, le fromage. D'accord. Εδώ πέρα είμαστε, εδώ πέρα είναι αυτός ο dude μας εδώ πέρα. Πού είμαστε εμείς, κλασικά ρε παιδί μου, με την ριγέ, την μπλούζα και τον μπέγα, θα βάλω ξέρω να κρατήσω και μια μπαγκέτα, ξέρω εγώ, για να ζωγραφίσεις. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο καβαλέτο μας. Και εδώ πέρα είναι το κάδρο όπου όλη η μαγεία θα συμβεί. Κοιτάξτε τώρα σαν professional drawing right here. Ωραία, ωραία, έχει πάρα πολύ απόκριση το μελάνι. Παρόλα αυτά δεν θέλω μια μαύρη οθόνη, επειδή λοιπόν. Ωραία, κοιτάξτε τώρα πώς θα σας ζητάρω. Θα φτιάξουμε εδώ πέρα έναν ουρανό. Επειδή έτσι είναι ουρανή. Μωρέ, κοιτάξτε λίγο το τύπο μου πίσω. Τώρα θέλω κάτω ένα ωραίο ήρεμο γρασιδάκι. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε την ιδανική πολιτεία που θα μπορεί να ζει ένας άνθρωπος κοντά στη φύση και κοντά στον ουρανό. Πάμε εδώ πέρα να φτιάξουμε τη φιγούρα μας λοιπόν. Να το κάνουμε έτσι λίγο μια κοκκινή μπλούζα. Επειδή ως γνωστόν οι κόκκινες μπλούζες ξεφοντάρουν ωραία πίσω από το μπλε. Οπότε θα είναι το κατάλληλο, η κατάλληλη μίξη θερμών και ψυχρών χρωμάτων, ώστε να αναδείξει τον χαρακτήρα μας στο βάθος των αιώνων να μην. Βάλτε εδώ πέρα και ένα τζινάκι του Bob. Είμαι πάρα πολύ προδότυπος με τα ονόματα. Και λοιπόν, θέλουμε το ένα χεράκι να είναι εδώ πέρα στην τσέπη, ένα πάρα πολύ ρεαλιστικό χέρι εδώ πέρα, και αυτό το χέρι να μας χαιρετάει. Μην βλέπετε έτσι ότι είναι σκατά, είναι λίγο μοντέρνα τέχνη, λίγο υπρεσιονιστική και κονστρουκτουβιστική και συμπεριφορική κάτι. Θέλουμε τώρα τα δύο ματάκια εδώ πέρα του Bob. Ο Bob είναι γενικότερα ένας πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Είναι ένας φίλος που είχα γνωρίσει πάρα πολύ παλιά στο δημοτικό. Και ήταν έτσι πάντα έτσι, κοιτάξτε πόσο χαρούμενος είναι εδώ πέρα. Κοιτάξτε, σε φάση, hello, Bill's inbound, κρίκε του λέει, όχι, πρέπει να βιαστώ, βγαίνει ο κρασμί. Ο φίλος μου ο Bob πάντα είχε ένα ωραίο καπελάκι εδώ πέρα, έτσι πανέμορφο. Και κοιτάξτε πόσο ωραία σας κοιτά, πόσο χαρούμενος σας λέει να πατήσετε το καμπανάκι στο Mega Cyber ώστε να βλέπετε όλα του τα βίντεο. Θεωρώ ότι ο Bob είναι έτοιμος λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να τοποθετήσουμε. Α, ωραία, μπορώ να τα αφήσω. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, θα αφήσουμε τον Bob εδώ πέρα, πιστεύω είναι έτοιμος. Ωραία. Τι, πού πάω, τι κάνω. Ωραία, name. Πατήστε το καμπανάκι. Perfect. Oh, aman. Το, μ' αρέσει ξέρω εγώ που τα έξοδα μας είναι κρασί, μπαγκέτ και νίκη. Ωραία, εσύ τύπη με το καφέ. Colors too crazy for me. Oh, δεν τους αρέσει το χρώματα. Πάμε λίγο ενώ αγοράζουμε πράγματα να κάνουμε έτσι λίγο πιο ουδέτερο. Λοιπόν, θέλω να μεγαλώσω το brush size όσο δεν πάει. Θα κάνουμε τώρα κάτι λίγο πολύ πιο ουδέτερο, πιο καν. Θα βάλουμε έναν so bland. Τι σημαίνει το bland? Αυτό το σχέδιο το ονομάζω συναστρία στον Άρη. Είναι εδώ πέρα κόκκινος πλανήτης με το μπλε σύμπαν και εδώ πέρα οι διάφοροι άλλοι πλανήτες που υπάρχουν και σκέφτονται και σου λένε, αχ μακάρι να εξερευνούσαμε όλον αυτόν τον κόσμο σαν πατέρας και γιος. Επειδή γνωστόν βέβαια στον Άρη έχουν πάει και διαστημόπλια, εδώ πέρα θα βάλω ένα διαστημόπλιο το οποίο είναι έτσι της γης εδώ πέρα και το οποίο έχει προσγειωθεί. Ω, ωραία, πόσο θέλει? Μπείτε 68. Πάρτο, είναι η πρώτη μας δουλειά. Ωραίος ρε τύπε. Δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Οπότε εδώ πέρα έχουμε τους αστροναύτες μας που κατεβήκανε για να εξερευνήσουν. Έχουν εδώ πέρα τη σημαία τους να βάλουν. Και εδώ πέρα είναι η τοπική εξωγήινη χαρούμενη, οι οποίοι σου λένε
Κάντε subscribe για περισσότερα βίντεο. Η καλύτερη διαφήμιση ever, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το συναστρία στον Άρη, ή όπως το λένε και στο χωριό μου, sub for sub. Έτοιμος και αυτός. Τι είπε εσύ, ναι, εσύ. Δεν θες λίγο να... Όχι, έλα, ωραία, εδώ. Πήγαινε εδώ πέρα, πήγαινε, έλα, δεν μας βλέπεις. Όχι. Μη φεύγεις, τι είπε, και φεύγουν μαζί, ξέρω εγώ. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τον καθέναν. Πάμε λίγο. Έλα, παππούλη, έλα. Παπάριο παππούς. Monsieur, little my facial hair. Λοιπόν, αυτός είναι 33. Όχι. Δεν στο πουλάω για 38, ο άλλος πλήρωσε 60. Μην τα χέσουμε κιόλα. Lax energy, don't like it. Το άλλο μου είπατε ότι είναι πάρα πολύ έντονο. Ρε, δε γαμνιέστε. Τώρα θα κάνω λίγο κάτι πιο προσωπικό, λίγο πιο που να εκφράσει το κανάλι. Θα ζωγραφίζω το avatar μου, το avatar του Mega Cyber. Λοιπόν, οπότε. The choice of colors a bit too radical. Ρε, δε γαμνιέστε. Μια χαρά είναι το χρώμα εκεί πέρα. Δεν ξέρετε. Εγώ είμαι ο ζωγράφος, μη χέσω. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον Mega Cyber. Με τους ώμους του εδώ πέρα, τους ωραίους τους τρανταχτούς. Να κάνουμε και εδώ πέρα το κράνος που έχει ο Mega Cyber, το ιδανικό εδώ πέρα. Bill Simbond, όσοι έρχονται λογαριασμοί θα μείνουμε άνεργοι, θα πεθάνουμε. Κάτσε να κάνουμε και εδώ πέρα λίγο το ματάκι, το μεταλλικό που έχει ο Mega Cyber. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να βάλουμε και τον Mega Cyber στον άλλον πάγκο. Κάτσε εδώ πέρα να το κάνουμε best YouTube EU sub. Λοιπόν, έτοιμος και ο Mega Cyber. 33 έτσι. Πάρτο, δεν το πήρε ο προηγούμενος, πάρτο. Όλε, κοιτάξτε πόσο χρόνο είναι. Λοιπόν, ωραία. Δεν θα τα πάμε καλά εμείς παππού. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά εμείς παππού. Να δω που θα... Πούστη. Μια φορά αυτό το βίντεο στο YouTube, λέω να συνεχίσω λίγο θεματικά και στο YouTube. Λοιπόν, ποιο YouTuber να ζωγραφίσουμε μετά φυσικά το ταλέντο, το Mega Cyber το καλύτερο. Το Mega Cyber, not so diatole, πούλα, Βαγγέλη, πούλα εδώ πέρα, ωραία, πούλασε και Mega Cyber, τρελή. Λοιπόν, συνεχίζοντας στους YouTubers, θα κάνω εδώ πέρα τον φίλο μου, τον κακό χαμό, τον Στέλιο. Ο Στέλιος έχει ένα μαλλί έτσι pitch black, πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ στενό, το οποίο θα το βάλουμε εδώ πέρα. Θα το βάλουμε βέβαια και από κάτω μία πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα, έτσι, μπλουζίτσα, μια πάρα πολύ ωραία μπλουζίτσα εδώ πέρα, να τη χαίρετε. Άρα ένα YouTuber που σου έκανα εγώ. Κάνε εδώ πέρα και τη διαφήμιση, κακό χαμό. Και έτοιμος και ο Στέλιος, έτοιμος ο Στέλιος, βάλ' τον εδώ πέρα, τρελή μου. Έτοιμος ο Στέλιος. Λοιπόν, κομπλέ. Σου έχω και κακό χαμό εδώ πέρα, πάμε. Έλα να γίνονται οι παραγγελίες μία προς μία. Ο 75 Στέλιος. Μαλάκα, το καλύτερό μου έργο Στέλιος. Αν είσαι YouTuber 75, πούλα. Στέλιο, μισά θα πάνε έτσι. Τώρα όμως έχω μείνει χωρίς έργα εγώ και πουλάμε και φεύγει και πρέπει να πουλήσουμε πράγματα και δεν καταλαβαίνω. Δεν θα προλάβω. Πάμε τώρα λίγο ξανά να κάνουμε ένα πιο πολύ environment εδώ πέρα, ώστε να κάτι λίγο να σπάσουμε. Κάναμε δύο φιγούρες και πάμε να κάνουμε ξανά λίγο. Ο παππούς τώρα τι κοιτάει εκεί πέρα, δεν έχουμε τίποτα. Εδώ πέρα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σπιτάκι εκεί πέρα στο background, εξαιρετικό. Κάντου εδώ πέρα και τα παραθυράκια με την αντανάκλαση του ουρανού. Κάντου και μια πόρτα εδώ πέρα. Και τώρα θέλω και λίγα δέντρα, λίγα φύση. Εδώ πέρα θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ χαρούμενο δέντρο ή πάρα πολλά χαρούμενα δέντρα, ανάλογα με την περίοδο που βρίσκεσαι. Επειδή ως γνωστό αυτός ο πίνακας είναι στην αρχή της άνοιξης, όπου αρχίζουν τα δέντρα να φυτρώνουν. Και για να πιάσει και λίγο πίνακας, να τον αγοράσουν να τον αγοράσει και κανένας άνθρωπος, ρε παιδί μου. Πάμε να το βάλουμε εδώ πέρα και θα το ονομάσω Minecraft. Έλα τώρα, έλα που δεν θα πουλήσει αυτός ο πίνακας. Ολόκληρο Minecraft, εγώ θα σου πουλήσω με 47. Άσε μας κουκλίτσα μου. Φάτου Minecraft ο παππούς έτσι. Έβλεπες Ήρωλαντ, έτσι δεν είναι εσύ. Επέστρεψε με περισσότερα χρήματα. 73, ξέρεις τι. Πάρτε και 73 επειδή είσαι φαν. Πάρτο και 73 επειδή είσαι φαν του Minecraft. Ξέρεις τι, σε συμπάθησε ένα παππού εν τέλει. Σε συμπάθησε εσένα. Mes amis, σε σουίλες, passepartout le video game. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι. Θα μου γράψετε στα σχόλια αν θα ήταν κι άλλο passepartout. Και ποιους YouTubers θα θέλετε να ζωγραφίσουμε
για τα έργα μας, γενικότερα οποιοδήποτε περιεχόμενο θα θέλετε να ζωγραφίζει ο μικρός μας ζωγράφος και να το πουλάμε και σταδιακά να αναβαθμιζόμαστε στην πορεία του παιχνιδιού. Εγώ να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και πάω να βγάλω αυτά τα ηλίδια ρούχα επειδή έχω σκάσει εδώ πέρα. Είναι ζωή αυτή! Πάω να αλλάξω επάγγελμα! Ας το διέολο!